Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω για τη διευκόλυνση της συζήτησης πρέπει να θεωρήσουμε κάποια πράγματα δεδομένα. Τι υπήρχε, τι υπάρχει και τι θα υπάρχει με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή, εντάχει, 2011, ο αγωγός ΣΤΑΠ διέρχεται από όλη την Ελλάδα και έχει μία έξοδο στη Νέα Μεσύμβρια για να δίνει αέριο εναλλακτικά στο άλλο δίκτυο φυσικού αερίου που ήδη είναι ανεπτυγμένο από την ΕΔΑ ΘΕΣ. Έτσι. Γίνεται ό,τι γίνεται, γίνεται τροποποίηση του εθνικού σχεδιασμού κτλ. Κτλ. Να μην κουράζω, έχει δύο εξόδους ακόμη. Τρεις μάλλον, συγγνώμη. Άλλες τρεις εξόδους. Μία από αυτές είναι η υποριά. Η άλλη είναι στον Περδίκα. Τότε κληθήκαμε όλοι ως Δήμοι να καταθέσουμε στοιχεία. Για να λέμε αλήθειες εδώ μέσα. Στο γραφείο μου. Στοιχεία. Τι αφορούσαν. Οικιακούς καταναλωτές, εμπορικούς καταναλωτές, βιομηχανικούς καταναλωτές. Εμείς που είχαμε το άμεσο πρόβλημα, δηλαδή Καστοριά, Μανιάκι, Άργος Ορεστικό και Γρεβενά, τα καταθέσαμε σε ένα μήνα. Κοζάνη, Αμίντεο, Φλόρινα και Πτολεμαϊδά ακόμη τα καταθέτουν. Αυτές είναι οι αλήθειες. Πώς λοιπόν θα πάμε να κάνουμε ένα δίκτυο όταν δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Τι είναι το δίκτυο φυσικού αερίου? Είναι ένα υδραυλικό σύστημα κατ' ουσίαν. Αν δεν ξέρουμε πού θέλουμε να δώσουμε νερό, τι μελέτη να κάνουμε? Υπάρχει λοιπόν, βάσει αυτών των στοιχείων έγιναν όλες οι μελέτες. Και ο αρχικός σχεδιασμός τι προέβλεπε? Ότι Καστοριά, Μανιάκι και Άργος Οριστικό θα πάρουν από την έξοδο της Πουριάς με έναν αποσυμπιεστή που θα κατέβαζε τα 50 μπαρ του ΤΑΠ σε μία μέση τάση, μέση πίεση 19 μπαρ και από εκεί και πέρα στα 4 μπαρ που είναι το εσωτερικό δίκτυο. Και μάλιστα ενώ ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι ο αγωγός θα πάει για όσους γνωρίζετε από την περιοχή, από την Πουριά, Μανιάκη και θα πάει από τον πίσω δρόμο στο Άργος, τελευταία στιγμή άλλαξε και καλώς άλλαξε. Με δικά μας παρέμβαση. Και πηγαίνει, ακολουθεί το δρόμο του 4 που λέμε από τα στρατόπεδα, βγαίνει στην είσοδο της πόλης Καστοριάς και πηγαίνει στο Άργος από την περιοχή την αναπτυσσόμενη που είναι όλα τα γουναράδικα. Για να έχει και καταναλώσεις βιομηχανικές, με προοπτική. Και να έχει μέχρι και την είσοδο του Άργους μέση πίεση. Γιατί? Για να υπάρχει και προοπτική να εξαπλωθεί το δίκτυο στα παραλίμνια χωριά. Μπράβο. Γιατί είναι στα 2 χιλιόμετρα, είναι του Μαυροχώρη, είναι η Αμπελόκηπη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Από εκεί λοιπόν τι προκύπτει? Ότι οι ανάγκες για Άργος, Μανιάκι και Καστοριά είναι κάποιες μεγαβατόρες, το οποίο μεταφράζεται σε κάποια κυβικά αερίου. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Τελευταία στιγμή λοιπόν, επειδή υπήρχε αδιαφορία από Κοζάνη, ξαναλέω, Αμίντεο, Πτολεμαϊδα και Φλόρινα, και ήταν λογικό, οι άνθρωποι είχαν τις τηλεθερμάνσεις, είχαν λύσει το πρόβλημα της θέρμανσης, εμείς είχαμε το κόψιμο, κατ' ο κοινός λεγόμενο, εμείς τρέχαμε την όλη ιστορία. Τελευταία στιγμή όμως, επειδή και τα Γρεβενά είχαν το ίδιο πρόβλημα, συνεννοούμαστε και λέμε, δεν γίνεται, αφού στα Γρεβενά μιλάμε για συμπιεσμένο φυσικό αέριο, μιλάμε για μεταφερόμενο αέριο σε 200 μπαρ. Αντί να παίρνετε από τον Περδίκα που είναι ο αρχικός σχεδιασμός, αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν μπορεί να περπατήσει γιατί άλλοι δεν ενδιαφέρονται, δεν γίνεται να παίρνετε από το σταθμό της Πουριάς. Φυσικά και γίνεται, γι' αυτό λοιπόν βγαίνει αυτό το ΦΕΚ. Εκτός και αν δεν ισχύουν τα ΦΕΚ, δεν ξέρω για ποιο λόγο βγαίνουν τα ΦΕΚ. Βγήκε το ΦΕΚ 31 Δεκεμβρίου του 2018. Τι λέει? Μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, στον πίνακα 1 λοιπόν, μήκος επεκτάσεων δικτύου για χαμηλή πίεση αναπόλυ. Και εκεί έχει Καστοριά, Γρεβενά, Άργος Οριστικό, Μανιάκι, έχει τις Χρονιές, έτσι. Και σε κάποιο σημείο λέει, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα κατασκευαστούν 103,95 χιλιόμετρα. Δεν λέει 105 ή περίπου 130, λέει 103,95, έτσι. Χαμηλής πίεσης και 15 χιλιόμετρων δικτύου μέσης πίεσης, τα οποία προβλέπεται η σύνδεση 1543 νέων πελατών. Αυτά που δηλώσαμε. Το εν λόγω δίκτυο εξυπηρετεί τους παρακάτω δήμους Καστοριά, Γρεβενών, Άργους Ορεστικού και Μανιάκου. Και λέει παρακάτω σε μια παράγραφα, μην το διαβάζω όλο και να μην κουράζω, ότι επειδή πιο αναλυτικά για την επέκταση του δικτύου διανομής σε περιοχές της υποέγκριση άδειας, αυτό εδώ είναι αυτό που δίνει άδεια η ΡΑΕ
στη ΔΕΔΑ να αναπτύξει τα δίκτυα. Λοιπόν, απομακρυσμένα δίκτυα διανομής στους ακόλουθους νέους δήμους βάσει του πλαισίου ανάπτυξης απομακρυσμένων δικτύων διανομής με χρήση συμπιεσμένου υγροποιημένου φυσικού αερίου. ΦΕΚ τάδε και εκεί έχει. Δήμαρχε, περιφέρεια... ολοκληρώνεται, γιατί περί ερώτηση πρόκειται να κάνετε τοποθέτηση. Θα φτάσουμε και στις ερωτήσεις. Γιατί φαντάζομαι όλα αυτά εκτό και να τα ξέρετε όλα. Αν τα ξέρετε, θα κάνετε και τις ερωτήσεις. Κύριε... Λοιπόν, Δήμαρχε. Εκεί λοιπόν περιλαμβάνεται και ο Δήμος Γρεβενών. Και λέω λοιπόν, όταν είναι αυτό εδώ, υφίσταται ένα ΦΕΚ. Έλεγε βέβαια ότι θα ξεκινήσουν εργασίες το 19. Δεν ξεκίνησαν. Σαφώς. Θέλαμε από το 18 να ξεκινήσουμε, αλλά δεν έγινε. Ερχόμαστε το Μάιο του 19. Κάνω ένα έγγραφο στη ΔΕΔΑ για περί συνέχειας μιλάω. Συνέχειας μιας εταιρείας, δημοσίου συμφέροντος, που εξακολουθεί να είναι. Και λέει θέμα υλοποίηση και ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην πόλη του Άργους Ορεστικού. Μιλάω για την πόλη του Άργους Ορεστικού. Και λέει ότι πάει με βάση αυτό το πρόγραμμα. Ότι έχουν εκπονηθεί όλες οι μελέτες. Και οι τεχνικές μελέτες και οι οικονομοτεχνικές. Πάμε στον ΔΕΣΦΑ τώρα, έτσι, το πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, που πολύ ωραίο ο κύριος Καλλιγάς, που κάναμε και τη συνάντηση εκεί και εδώ βάζω μία παρένθεση και λέω, γιατί θα πρέπει να κάνουμε 700 συναντήσεις ο καθένας χωριστά. Θα έπρεπε, νομίζω θα ήταν δόκιμο και παραγωγικό, όταν έγινε η συνάντηση κύριε Περιφερειάρχα στην Αθήνα, θα έπρεπε να κληθούμε κι εμείς. Κάνατε συνάντηση μόνο με τους ενεργειακούς δήμους και με εκπροσώπους της κυβέρνησης, τους βουλευτές δηλαδή, από την περιοχή της Καστοριάς. Ούτε τα Γρεβενά κλήθηκαν, ούτε το Άργος Ορεστικό, ούτε ο Δήμος Καστοριάς. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι για τους οποίους μάλιστα τα πράγματα είχαν περπατήσει. Κλείω την παρένθεση. Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι, ακούω. Θα με βοηθήσετε. Γιατί εγώ είχα κλεισμένο, βρεθήκαμε στην Αθήνα στο ξενοδοχείο και την επόμενη μέρα, η ώρα 11, είχα ραντεβού εγώ για να πάω. Για τον λόγο της συσκέψεως. Έγινε στα γραφεία του ΔΕΣΦΑ, γιατί ο ΔΕΣΦΑ είναι αρμόδιος για τους σταθμούς αποσυμπίεσης Ποριάς και Περδίκα. Ο Περδίκας μέχρι τότε δεν ήταν στο σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ. Άρα ήταν μόνο για τον Περδίκα. Ήταν μόνο για τους σταθμούς αποσυμπίεσης, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα, όπως καταλάβαμε όλοι πλέον. Ωραία. Και οι σταθμοί αποσυμπίεσης αρχικά ήταν το 23 και επειδή μου είχαν πει από τη ΔΕΔΑ ότι εμείς δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε το δίκτυο όπως σας ενημέρωσα έτσι νωρίτερα, αν δεν ξεκινήσει και ο ΔΕΣΦΑ, ανησύγησα. Πιέζω το ΔΕΣΦΑ, φέρνει το σχεδιασμό το 22 και σας το ξαναείπα αυτό. Και κάνουμε τη συνάντηση ακριβώς εκεί στο ΔΕΣΦΑ για να πούμε εάν συμφωνεί και η ΔΕΔΑ και η ΡΑΕ για να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. Και τότε ακούγεται αυτό ότι για πρώτη φορά παρουσία 20 ανθρώπων, διευθυντής αναπτυξικού σχεδιασμού, κατατίθεται επισήμως το αίτημα για να μπει ο Περδίκας μέσα στον σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ, στο δεκαετές. Και αναφέρεται από τη ΔΕΔΑ ότι αν ξεκινήσει το 22, εμείς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Όσο πιο νωρίς έρθει, αυτό μας είπε ο κ. Τσάκας τώρα εδώ. Okay. Άρα, να μην αφήνουμε άλλες εντυπώσεις. Δεν αφήνω. Έγινε εγώ βλέπετε, για τους σταθμούς αποσυμπίεσης. Μου δώσα την απάντηση. Αφήσατε μοβή. Γιατί δεν εκλήθησαν. Και εκλήθησε και η βουλευτής κυρία Τελειορίδου. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι βουλευτές. Εγώ δεν είμαι εξαρτώμενος από κανένα βουλευτή. Είμαι αυτοδιοικητικός. Είμαι αυτοδιοικητικός και για το έργο αυτό έχω αγωνιστεί 5 χρόνια. Γιατί σας έδωσα αυτή την απάντηση, το θέσατε δημοσίως. Δημοσίως θα την πάρετε. Εκλήθησαν λοιπόν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με τους σταθμούς αποσυμπίεσης, Ποριάς και Περδίκα και επειδή ο Περδίκας έμπαινε για πρώτη φορά στο σχέδιο για τους ενεργειακούς δήμους, εκλήθησαν οι συνάδελφοί σας οι ενεργειακοί. Ναι, λέω, δεν θα ήταν φρόνιμο να κληθούμε κι εμείς. Εμείς δεν είμαστε πληκόμενοι στην Ποριά. Ο σταθμός της Ποριάς ήταν διασφαλισμένος ότι θα γίνει. Δεν ήταν θέμα να μου φύγει το θέμα ενημέρωση. Του Περδίκα προσπαθούσαμε να διασφαλίσουμε ότι θα τα πει. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ όμως να ολοκληρώσετε γιατί υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις και άλλα θέματα εμέρησης διάθεσης. Την επόμενη μέρα που κάνω το ραντεβού με τον κύριο Καλλιγά μου λέει ότι το θέμα για την Ποριά είναι τελειωμένο. Απλά πιέστε εσείς τώρα τη ΡΑΕ να μας δώσει την άδεια για να κατασκευάσουμε τον μετρητικό σταθμό. Πότε περίπου εκτιμάτε ότι θα γίνει αυτό? Τα Χριστούγεννα. Το έχω σημειωμένο επάνω εδώ. Έτσι. Και τώρα μαθαίνουμε ότι σταματάει αυτή η διαδικασία και ξαναμπαίνουμε σε νέα διαβούλευση για να πάμε να κάνουμε πακέτο. Δηλαδή αυτό που ήδη προϋπήρχε έτοιμο
Να πάμε να το κάνουμε. Ερωτήσεις, κύριε Δήμαρχε. Ναι, ρωτάω. Για να γίνει αυτό, υπάρχουν σήμερα τα στοιχεία από όλους τους υπόλοιπους δήμους για να κάνει η ΔΕΔΑ αυτή τη μελέτη? Έχει καταλήξει την ποσότητα του φυσικού αερίου που πρέπει να δεσμεύσει ο ΔΕΣΦΑ από τον ΤΑΠ? Γιατί έτσι πάει η δουλειά. Υπάρχουν. Ναι. Okay. Σε πόσο καιρό θα γίνει αυτό και πόσο θα πάει πίσω το έργο που αφορούσε Καστοριάργος, Οριστικό, Μανιάκους και Γρεβενά με την εμπλοκή των υπόλοιπων τεσσάρων δήμων? Παρακαλώ, κυρία. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Μισό λεπτό λίγο να απαντήσει η κυρία Κυριακίδου και να διευκρινίσουμε το εξής. Θα με βοηθήσει και ο κύριος Τσάκας εδώ, γιατί είναι όντως ένα θέμα που τίθεται πάρα πολύ συχνά και σε μένα και στο πρόσωπό μου. Τα δύο έργα, Ποριά και Περδίκα, δεν τα βάζουμε παράλληλα. Τι εννοώ, την χάνει ο ΔΕΣΦΑ να βάζει το προγραμματισμό του παράλληλα. Ωστόσο, αυτά μπορεί να ξεκινήσουν από τη δικιά μας πλευρά, το λέω γιατί και εγώ είμαι κάτοικος Καστοριάς, να ξεκινήσουν τα δίκτυα που έχουν σχέση με την Ποριά και εν συνεχεία μπορούν να συνεχίσουν, φαντάζομαι, κύριε Τσάκα, στον Περδίκα. Δεν πάνε κάτι τόσο παράλληλα που να καθυστερούν τα δίκτυα που αφορούν την έξοδο της Ποριάς. Κύριε Τσάκα. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε, να απαντήσει ο κύριος Τσάκας. Προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερη οριμότητα τα έργα του πρώτου κύκλου, για να συνεννοούμαστε. Εγώ την παράμετρο που έβαλα δεν είναι ότι είναι παράλληλα. Αν λέγαμε αύριο ποιο μπορούμε να ξεκινήσουμε, προφανώς θα λέγαμε τα πρώτα. Η παράμετρος που προσετέθηκε και άλλαξε το συνολικό σχεδιασμό είναι η κοινή ημερομηνία που έδωσε ο ΔΕΣΠΑ. Όχι ότι τα έργα είναι. Για τα υπόλοιπα, σας είπα, δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμα τις τεχνοοικονομικές μελέτες. Πότε εκτιμάτε τι θα γίνει? Ένα ερώτημα. Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι. Συνερωμηνές. Εμείς περιμέναμε 2,5 χρόνια να γίνουν για τους 4 πόλεις και σε 2 μήνες θα κάνετε για 4 πόλεις μεγαλύτερες. Έτσι πιστεύω. Το εύχομαι. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Θέλετε κάποια ερώτηση? Να συνεχίσω. Κύριε Δήμαρχε, δύο λεπτά λίγο. Κύριε Δήμαρχε, να βοηθήσω. Επειδή συνδέεται το δίκτυο με τους σταθμούς τους δύο της απομάστευσης. Ότι αν δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο σταθμοί, δεν μπορούν να γίνουν τα δίκτυα. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, η Κομωτινή έχει σταθμό απομάστευσης και δίκτυο προς την πόλη ή έχει μεταφερόμενο αέριο? Γιατί δεν μπορούν να γίνουν τα δίκτυα στα Γραβενά, στο Άγρο, στην Καστοριά και με την ολοκλήρωση του σταθμού απομάστευσης να έχουμε την παροχή του αερίου? Είναι ανεξάρτητο η έξοδος ο σταθμός αποσυμπίεσης με τα δίκτυα. Ξεκινήστε τα δίκτυα αύριο το πρωί. Η Κομωτινή μάλλον ήταν ατυχή. Παράδειγμα, έχει δίκτυο. Ναι, έχει δίκτυο η Κομωτινή. Μεταφερόμενο το είχαμε. Φτάνει στην πόλη. Ναι, τώρα το κουμπώσανε. Ήταν μεταφερόμενο. Λοιπόν, πόσες πόλεις έχουν μεταφερόμενο αέριο? Καμία. Όλες έχουν δίκτυο απευθείας από αγωγό? Αυτή τη στιγμή όλες. Ναι. Όλες. Υπήρχε προηγούμενο που είχαμε μεταφερόμενο? Όχι. Δηλαδή όλες πάνε με δίκτυο? Ναι. Κάναμε διευθυντή λειτουργία και τεχνικό έργο τη ΔΕΠΑ, δεν υπήρχε μεταφερόμενο αέριο πουθενά. Ωραία. Ωραία. Στα... Σας διαβεβαιώνω, κύριε. Ναι. Στα Γραβενά θα γίνει? Θα γίνει. Γιατί δεν υπήρχε προηγούμενο μεταφερόμενο αέριο? Δεν το γνωρίζετε, εσείς το κάνετε διευθυντή. Όχι, υπήρξε προηγούμενο μεταφερόμενο αερίου σε οικισμούς, σε πόλεις, σε βιομηχανικές περιοχές, με δίκτυο εκεί, επί τόπου. Αν υπάρχει τώρα. Ναι, αν υπήρχε, πριν. Πότε πριν εννοείται? Πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια, 4 χρόνια. Σε πόλη, σε καμία. Από όσο γνωρίζω, κάποιες βιομηχανίες χρησιμοποιούν CNG για την τροφοδοσία του. Ποτέ στην Ελλάδα. Πόλης δεν έχει καμία. Ωραία. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε το δίκτυο και που θα είναι μεταφερόμενο στα Γραβενά και στο Άργος Οριστικό και στην Καστοριά και μετά να ολοκληρωθεί και ο σταθμός από μάστερς για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα χρονοδιαγράμματα? Ναι. Γίνεται? Αυτό ρωτάω. Εννοείται τεχνικά αν γίνεται. Ναι, αν γίνεται. Το θέμα δεν είναι τεχνικά, είναι θεσμικά. Θεσμικά δεν μπορούμε εμείς να πάμε να επενδύσουμε κάπου όταν δεν έχουμε εξασφαλίσει την τροφοδοσία της πόλεως. Σγουράκι, λέγομαι διευθυντή σε έργο της ΔΕΔΑ. Τεχνικά γίνεται, δεν αμφιβάλλω από αυτό που λέτε. Αλλά πώς θα πας να πάρεις μια απόφαση να επενδύσεις ένα δίκτυο σε μια πόλη όταν δεν έχεις εξασφαλίσει και αυτό που θα σου δώσει το αέριο και το μεταφορέα? Και αυτό και που λέω, αυτή τη στιγμή στην Ποριά έχουμε μια εξασφάλιση του ΔΕΣΠΑ ότι θα φτιάξει σταθμό ο μόνος ο οποίος δεσμεύεται.
Και μετά θα πει έμπορο να το μεταφέρει στην. Ποσότητες έχουμε. Ποσότητες έχουμε. Έχουμε αδειοδοτήσει. 18.500 κιλικά. Άρα συγκεκριμένα. Μα δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπήρχε μέχρι στιγμής δέσμευση του ΔΕΣΜΑ. Γι' αυτό περιμέναμε, κύριε Καρυπίδη. Όχι, άλλο σας λέω. Παρακαλώ, κύριε. Δεν έγινε κατανοητός ίσως. Ακριβώς. Από τη στιγμή που έχουμε αδειοδότηση, δεσμευμένες ποσότητες. Δεν διαφωνώ εγώ με αυτό. Καταλάβατε τι ερωτώ. Κατάλαβα τι εννοείται. Τεχνικά σας λέω γίνεται, αλλά θεσμικά πώς θα πάμε να επενδύσουμε κάπου όταν δεν έχουμε εξασφάλιση ότι θα τροποδοτεί το δίκτυο. Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα τροποδοτήσει το δίκτυο. Μόνο δε θα παίρνει την ευθύνη ότι εγώ θα κάνω το έστω το 22 και θα έχω έξοδο για, για τα καλά. Μα είναι λυμμένες οι αποφάσεις αυτές όμως. Μα είναι η ΡΑΕ στη μέση τώρα που τον. Η ΡΑΕ έχει αδειοδοτήσει εδώ και καιρό. Τώρα αφού το ξαναβάζει την αρχή σε μπουλή. Το έχει αδειοδοτήσει η ΡΑΕ εδώ και καιρό. Και μάλιστα ίσως κάτι το οποίο μπορεί να μην σας διαφεύγει. Λίγο να βοηθήσουμε. Και μήπως σας διαφεύγει, και μάλιστα έχουμε πετύχει να υπάρξει και ενιαία τιμή. Δηλαδή, είτε είναι μεταφερόμενο, είτε είναι με εγκύτητα, είτε με απευθείας αγωγό από τον ΤΑΠ, η τιμή θα είναι ενιαία. Το γνωρίζετε αυτό. Το γνωρίζετε αυτό. Άρα λοιπόν, γιατί δεν προχωράμε. Η ΣΑΕ πότε βγήκε για το φυσικό αέριο. Η ΣΑΕ. Για το ΠΟΒΕ. Το 17. Το 17. Το 19. Όχι. Την έχω εδώ, 21/12/17. Το 17 βγήκε η ΣΑΕ. Δήμαρχε, έχει τα άλλη ερώτηση να κλείνουμε, παρακαλώ για τοποθετήσεις στη συνέχεια. Το 17. Δήμαρχε, ολοκληρώσατε, έτσι. Ναι, όχι, μία ερώτηση ακόμη. Λοιπόν, τελευταία, παρακαλώ. Με την προοπτική, τελευταία. Και συγχωρέστε με για τον χρόνο, για να βοηθήσω θέλω. Με την προοπτική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΔΑ, σαφώς και οι δεσμεύσεις είναι δεσμεύσεις προς τον ιδιώτη. Έχοντας δεδομένο το γεγονός και το παράδειγμα της κοντινής Δεσκάτης. Έτσι. Υπάρχει μία απόφαση από τη ΡΑΕ, ιδιωτική εταιρεία, να μην λέμε ονόματα για άλλους λόγους. Έτσι. Έχει πάρει άδεια για 25 χρόνια ανάπτυξη δικτύου CNG, η οποία μέσα εδώ αναφέρει ότι θα καταβάλει με ίδια κεφάλαια την κατασκευή του έργου. Και πριν μία εβδομάδα μπαίνω στο διαδίκτυο και βλέπω, και μάλιστα έχει και ΑΔΑ, ένα αίτημα της εν λόγω εταιρείας που λέει κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Όταν εδώ λέει ότι θα είναι θεωρητικά όλα τα χρήματα της ιδιωτικής εταιρείας, αλλά σε κάποια ψηλά γράμματα λέει ότι είναι 20%. Και συγκεκριμένα έχει 2,08 εκατομμύρια για ένα δίκτυο 9 χιλιόμετρων, ενώ το αντίστοιχο πλάνο που έχει κάνει η ΔΕΔΑ για τα Γρεβενά είναι για 27 χιλιόμετρα 2,16 εκατομμύρια, με δύο αποσυμπιεστές. Κύριε Γιάτσιο, ποιο χωρίς συνδέσεις. Χωρίς συνδέσεις είναι, λογικό είναι. Και λέω, ορίστε, στα Γρεβενά είναι και οι συνδέσεις μέσα με 2,16 27 χιλιόμετρα. Παρακαλώ, ρωτάω τώρα, ερώτηση. Ποιος μας λέει ότι σε μία τέτοιου είδους διαδικασία, αν ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΔΑ, δεν θα έχουμε το ίδιο φαινόμενο και εμείς οι υπόλοιποι, που θεωρητικά χαιρόμαστε αυτή τη στιγμή ότι θα μπούμε στη διαδικασία και θα έχουμε φθηνό φυσικό αέριο και θα υλοποιηθεί το έργο. Ευχαριστούμε. Κύριε Τσάκα, παρακαλώ, απαντήστε. Ευχαριστώ. Δήμαρχε, είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις. Πρώτα απ' όλα... Είναι όμως, είναι ερώτημα. Σας ακούσαμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάκα. Στη Δεσκάτη έχει δοθεί μία άδεια που είναι προσωρινή, ενώ δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και οριστική, δεν αμφισβητώ αυτό, αλλά είναι σε πόλη που ήταν εκτός του πλάνου μας. Και η ΡΑΕ ορίζει ότι αν κάποια πόλη είναι ακάλυπτη, να το πω απλά, μπορεί οποιοδήποτε ιδιώτης να ζητήσει να πάρει την άδεια. Άρα η περίπτωση των πόλεων που συζητάμε εδώ των δικών σας δεν είναι αντίστοιχη με τη Δεσκάτη. Δεν μπορεί κάποιος ιδιώτης να έρθει να διεκδικήσει... Όχι, ξεκαθαρίζω λίγο το τοπίο των... Σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης της ΔΕΔΑ, οι αποφάσεις της ΡΑΕ... Να σας απαντήσω, μας δεσμεύω τον ιδιώτη και στις παρουσιάσεις, γιατί τρέχουμε και αυτή τη διαδικασία παράλληλα μαζί με όλα τα άλλα. Τώρα ετοιμαζόμαστε για τις παρουσιάσεις, οι ιδιώτες και τα λοιπά. Τα έργα, όλα αυτά που συζητάμε, θεωρούνται ως δεδομένα και λαμβάνονται υπόψη
από την αξιολόγηση του ιδιώτη, θα λαμβάνονται γιατί δεν έχουν αρχίσει ακόμα, από την αξιολόγηση του ιδιώτη για το πόσο καλή ή κακή είναι μια επένδυση, να το πω απλά. Αλλά να σου το θέσω και λίγο διαφορετικά. Θεωρείτε εσείς ότι αν κάποιος έβλεπε κάποια πόλη μη βιώσιμη, θα έβλεπε μια πόλη της Δυτικής Μακεδονίας? Επενδυτικά τώρα μιλάω καθαρά. Κανείς ήδη... Αλλιώς ξεκίνησε η εταιρεία ιδιωτικής Δεσκάρτης, ναι, και μέσα σε δύο μήνες... Εγώ σας απαντάω απλά ότι αυτό είναι εκτίμηση, όχι επίσημη τοποθέτηση, ότι οι τελευταίες πόλεις που θα κινδύνευαν να θεωρηθούν μη βιώσιμες για ιδιώτη θα ήταν οι πόλεις οι δικές σας, που έχουν τεράστιες ανάγκες θέρμανσης. Ευχαριστούμε.